Είμαστε ένα κύμα το πιο δυνητική. Όταν 6 στους 10 δεν πληρώνουν τη όδια και αυτό θα ψάχνει με ενεργητική πρόοδο, εντάξει. Και σε ένα μήνα θα είμαστε 8 στους 10 που δεν πληρώνουν τη όδια. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ήδη αυτές οι εταιρείες, οι οποίες εμάς μας φέρνουν την κολοσσή και ότι είναι πανίσχυρες κτλ., έχουν βαρέσει κανόνες ουσιαστικά. Η VC ήδη φεύγει, απολύει τους εργαζόμενους σιγά σιγά από το τωρίο αντίριο. Ήδη έχουν έρθει σε επαφή στη γέφυρα με πάρα πολλούς αγαπητούς και είναι έτοιμοι να μαζέψουν τα μπουγαλάκια και να φύγουν από την Ελλάδα. Ήδη περισσότερες, σε Περοπλιά για παράδειγμα, η οποία έχει αναλάβει την Ιωνία οδό, ήδη βαρέει και αυτή η κανόνη, διότι για πολλούς λόγους και για τον ακούρα που δεν επιτρέπεται στις αγαπητοκυρώσεις και λόγω του ότι δεν πληρώνουν διόδια, γιατί εσύ πληρώνουν διόδια για έναν δρόμο που θα κατασκευαστεί, είναι πολύ μακριά από αυτό που πληρώνουν τα διόδια, και όχι εσείς. Άρα ουσιαστικά αυτές οι εταιρείες σε λίγους μήνες μπορεί να μαζέψουν ό,τι προλάβουν να μαζέψουν έτσι όπως διασχολογούν ουσιαστικά. Και ας πούμε να πούμε. Σε όλες μπροστά πήγαινα ακριβώς άνοιγα τη βάρα και δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Ούτε με στείλαν κανένα χαρτί, ούτε οι κοπέλες εκεί που με ζητούσαν και δεν έκανε. Δώσαμε τα στοιχεία, λέω εγώ, αν θέλετε μπορείτε να γράψετε τον αδερφό. Τίποτε άλλο. Πέρασε ολόκληρη χρονιά και έχω τώρα πάνω από ένα χρόνο που δεν πληρώνω διόδια. Δεν πρέπει να σας φοβίζει τίποτα. Και οι επιτροπές κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και θέλουμε και τόσο να πληρώνουν να κάνουμε κάτι πιο μαζεμένο, δηλαδή να μαζευτούμε κάποια άτομα να μπορέσουμε και ο αμυρός να αναδείξει αυτό το πρόβλημα για τα διόδια. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τώρα, όπου και να πάμε, εμείς έχουμε γίνει. Όταν υπάρχει ένα κίνημα το οποίο είναι στον δρόμο, το οποίο επιτίθεται, το οποίο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, πάρα πολλά κόμματα προσπαθούν να το καπελώσουμε. Το κόμμα είναι ελεύθερο να κάνει δηλώσεις στα διόδια, να μοιράσει κομματικό υλικό, να προπαγανδίζει ότι το τάδε κόμμα ή το δίληνα ανοίγει τα διόδια, όπως μπορεί να το κάνει είτε στο μετρό να μοιράσει το κομματικό του υλικό, είτε στις λαϊκές, είτε οπουδήποτε θέλει. Σίγουρα αυτό το πράγμα θα προσπαθήσει κάποιον κόσμο, αλλά εμείς ξεκάθαρα δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση οποιοδήποτε κόμμα πηγαίνει και ανοίγει τα διόδια. Από εκεί και πέρα, μέσα στο ίδιο το κίνημα, ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε την ακεραιότητά μας, τον ακομμάτιστο χαρακτήρα μας, γιατί το κίνημα μας είναι ξεκάθαρα πολιτικοποιημένο, θέλουμε ξεκάθαρα ποιος είναι ο εχθρός μας δηλαδή, που είναι οι εταιρείες μας με το κράτος, αλλά οποιοδήποτε κομματικό καπέλο μπορούμε μόνο με την ενεργή μας συμμετοχή στο κίνημα να το τσακίσουμε. Δεν δεχόμαστε κανέναν καρεκλογέντατρο, κανένα κομματικό ευγάρτητο να μπαίνει και να προσπαθεί να εισπράξει πολιτική παραξία από το κίνημά μας. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει σε οποιοδήποτε κόμμα θέλει, αλλά όταν μπαίνει στο κίνημα, την κομματική του ταυτότητα, την κομματική του σημαία, το κομματικό του πανό, θα το αφήνει σπίτι του ή στα κομματικά γραφεία στο οποίο ανήκει. Δεν είναι κακό να ανοίξει ένα κόμμα, αρκεί να μην το φέρνει καπέλο μέσα σε ένα κίνημα.